Νομίζω ότι δεν πάει άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κάτι πολύ σημαντικό για την χώρα και για την ελληνική κοινωνία και δεν μπορούμε να το αφήσουμε χωρίς να πάρουμε όλοι, να κάνουμε όλοι ό,τι καλύτερο μπορούμε. Την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε μιλώντας στο Όπεν ο υποψήφιος για την ηγεσία του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Υπήρχε ένα θέμα στην πολιτική απόδοση, επίδοση, λειτουργία. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πρώην πρόεδρο συρρυκνωνότανε, είχε πολλές εσωτερικές συγκρούσεις, ένα πρόγραμμα το οποίο ήταν μια από εδώ, μια από εκεί, αποσπασματικό και υπήρχε και σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία. Υπέρ της υποψηφιότητας Φάμελου τάχθηκε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία μιλώντας χθες στο κεντρικό δελτίο του Όπεν, εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Εκτιμώ ότι πρώτον ότι δεν θα κερδίσει ο κ. Κασελάκης και εκτιμώ ότι αν υποθέσουμε ότι εκλέγεται ο Στέφανος Κασελάκης, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία με ό,τι φανταζόμαστε, έχει τελειώσει οριστικά. Η υποψηφιότητα του Σοκράτη του Φάμελου, που είναι ένας σύντροφός μου που εκτιμώ βαθύτατα, και είναι μια υποψηφιότητα η οποία μας κάνει να ελπίζουμε ότι επιτέλους θα γυρίσουμε σε μια πολιτική συζήτηση. Ο Στέφανος Κασελάκης μοιάζει να έχει ξεκινήσει την προεκλογική εκστρατεία πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Χθες εμφανίστηκε στην Τρίπολη και έστειλε το δικό του μήνυμα, καθώς σε βιβλίο επισκεπτών σε καφενείο της περιοχής διεμήνυσε πως επιστρέφει σύντομα. Ενώ σήμερα πραγματοποίησε επίσκεψη σε εργοστάσιο ρομποτικής στο Σχηματάρι. Το κάδρο για την κούρσα της ηγεσίας έχει αρχίσει και συμπληρώνεται με τον Νίκο Παπά να ξεκαθαρίζει πως δεν θα είναι διεκδικητής. Ενώ ο Παύλος Πολάκης θες ανακοίνωσε και επίσημα την υποψηφιότητά του. Να προχωρήσουμε σε έναν αγώνα αντιπαράθεσης θέσεων και προγραμμάτων. Ο κόσμος αναζητά ορατή εναλλακτική προοδευτική διέξοδο. Και σε αυτό πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και όχι σε σουχλιά και διαφωνίες επί των δευτερευόντων. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος. Θα υπηρετήσω με απόλυτη προσήλωση τον θεσμικό ρόλο. Οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούνται να διαλέξουν στρατόπεδο. Κύριος Κασελάκης έχει κριθεί και έδειξε και στις εκλογές του Ιουνίου ότι κατάφερε να κρατήσει ένα ποσοστό για τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν ήταν αυτονόητο και δεδομένο. Με την υποψηφιότητα του Σοκράτη Φάμελου δημιουργείται η ελπίδα. Υπάρχει αυτή η ελπίδα ότι θα υπάρχει πολιτική συζήτηση καταρχάς. Στο τραπέζι έχει πέσει και η διεξαγωγή ενός debate με τον Σοκράτη Φάμελο να τάσσεται υπέρ.